Καλησπέρα σας. Χτες χάσαμε έναν συνάδελφο, πατέρα δύο παιδιών, εργαζόμενο στο τμήμα Πρασίνου του Δήμου μας. Η ζωή του τελείωσε άδικα και πρόωρα, αφήνοντας πίσω του χείρα και δύο ορφανά. Από αυτή εδώ τη συνάντηση του ευχόμαστε καλό ταξίδι, συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους του και του υποσχόμαστε ότι αυτό το έγκλημα δεν θα ξεχαστεί και ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μην χάσουμε άλλο συνάδελφο. Και όταν μιλάμε για έγκλημα, μιλάμε για την πολιτική εκείνη που υπαγορεύει τη λογική του κέρδους πάνω στη ζωή μας. Μιλάμε για την πολιτική εκείνη που υπολογίζει το κόστος για την πρόσληψη υπαλλήλων, το κόστος για την αγορά και τη συντήρηση του εξοπλισμού, το κόστος για τα μέσα προστασίας και τα μέτρα ασφαλείας. Όταν τους λέμε οι συνάδελφοι είναι εξαντλημένοι, λίγοι και γερασμένοι, μας απαντάνε. Σας καταλαβαίνω, αλλά δεν επιτρέπουν οι δημοσιονομικές αντοχές της προσλήψης. Βέβαια για αεροπλάνα και φρεγάτες αντέχει και με το παραπάνω. Όταν τους λέμε το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας πρέπει να το παίρνουν και οι κυπουροί, μας απαντάνε πού είναι ο κίνδυνος. Δεν βλέπουμε κανένα κίνδυνο στο επάγγελμα. Τα οικονομικά δεν αντέχουν. Βέβαια για φοροαπαλλαγές το μεγάλο κεφάλαιο και στους εφοπλιστές αντέχουν. Για αυτά τα εγκλήματα μιλάμε που χτες είχαν αποτέλεσμα το θάνατο του συναδέλφου και τα προηγούμενα χρόνια το θάνατο άλλων 67 συναδέλφων μας. Φτάνει πια. Δεν αντέχουμε άλλο να θρηνούμε συναδέλφους. Δεν πάμε κάθε πρωί στον πόλεμο. Πάμε στην εργασία μας για να ταΐσουμε την οικογένειά μας. Που μας περιμένει για να γυρίσουμε. Ο Νίκος όμως δεν θα γυρίσει. Καλό ταξίδι, Νίκο. Δεν το γνώριζα τον Νίκο Παυλόπουλο. Γνώριζα όμως ότι ήταν ένας εργαζόμενος στο Δήμο, ο οποίος κλήθηκε να κάνει μια εργασία με αποτέλεσμα, με τραγικό αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Δυστυχώς, αυτό έρχεται ως επιστέγασμα, όπως γράφει και στην ανακοίνωση του Συλλόγου μας, από το έλασον στο μείζον. Δηλαδή, όταν δεν λαμβάνουμε μέτρα ασφαλείας για απλά ζητήματα, όπως είναι το πεζοδρόμιο που πατάτε, που είναι γεμάτο τρύπες, όπως είναι τα πιστοποιητικά ηλεκτρολογικής εγκατάστασης των σχολείων, είναι το επόμενο βήμα σε μια πιο σοβαρή διαδικασία, όπως ήταν αυτή, να γίνει κάποιο ατύχημα. Όταν τα αφήνουμε όλα στην τύχη, όταν τα αφήνουμε όπως άκουσα πριν σε εργαζόμενους που δουλεύουν υπερορίες και μάλιστα σε συνθήκες τέτοιες που μόνο εκεί μπορούν να ακολουθήσουν αν δεν ληφθούν τα μέτρα ασφαλείας, τότε θα πρέπει η σημερινή συγκέντρωση να αποτελέσει ένα καμπανάκι κινδύνου έστω για το, για το Δήμο Παπάγου Χολαργού, από εδώ και πέρα να λάβει τέτοια μέτρα που να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα που δεν φταίνε. Συμμετέχουμε και εμείς σιωπηλά στο πένθος της οικογένειας του κύριου Παυλόπουλου και θα καλούσα όσοι είμαστε εδώ να διαβάσουμε τα πανό που υπάρχουν σήμερα, να το έχουμε στο μυαλό μας και όχι να ευχηθούμε, αλλά να αγωνιστούμε με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας να μην ξανασυμβεί.